Σε όλη την προεκλογική περίοδο η συζήτηση είναι κοστολόγηση. Και τα κόμματα μεταξύ τους τσακώνονται ποιο είναι πιο κοστολογημένο πρόγραμμα και πηγαίνουν, θέλουν να πάνε το πρόγραμμα του καθενός στο γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής. Νομίζουμε ότι πιστοποίηση έχει και κοστολόγηση όλα τα κόμματα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και η κοστολόγηση μπορεί να φανεί από αυτά που έγιναν και στην ΚΟ, αυτά που έγιναν και στη Νέα Μάκρη, γιατί τα κοστολογημένα προγράμματα είναι αυτά που τσακίζουν τους προϋπολογισμούς της υγείας με όλα τα μνημόνια που περάσανε, με όλους τους εφαρμοστικούς νόμους, με το κλείσιμο νοσοκομείων που διαμορφώθηκε μια κατάσταση με κριτήριο το κόστος. Έχουμε δήλωση του τελευταίου Υπουργού Υγείας, του κυρίου Πλεύρη, ο οποίος λέει ότι δεν μπορεί να υπάρχει μονάδα η οποία να λειτουργεί όλο το χρόνο. Ωραίο αυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει? Ότι λειτουργεί με όρους πληρότητας. Έχουμε μπερδέψει, μου φαίνεται, τα νοσοκομεία με τα ξενοδοχεία. Αλλά αντιλαμβάνονται όλοι σαν αγορά και την υγεία. Αυτό είναι το κύριο, το βασικό πρόβλημα. Ότι είναι κόστος όφελος και ακριβώς γι' αυτό, για παράδειγμα, δεν προσλαμβάνονται γιατροί, γι' αυτό δεν προσλαμβάνονται νοσηλευτικό προσωπικό, γι' αυτό έχει τα χάλια το ΕΚΑΒ με όλες αυτές τις ελλείψεις που υπόθηκαν, που δεν έχει ούτε το στόλο ούτε το προσωπικό. Και αυτά το ΚΚΕ από τον Οκτώβριο του 2022 είχαμε κάνει ερώτηση στη Βουλή για την κατάσταση στην Αττική, την απαράδεκτη, που είχαν 46 προσλήψεις από το 20 και από τότε έχουν συνταξιοδοτηθεί 250. Και θέταμε το ζήτημα και με τα σαράβαλα που είναι μια σειρά 30-40, τα οποία είναι διαρκώς εκτός μάχης. Άρα λοιπόν είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι μόνο στο ΕΚΑΒ. Είναι οι απάνθρωπες ώρες που περιμένεις για τα επίγοντα. Είναι τα ράτζα. Είναι οι αναμονές στα χειρουργεία. Είναι δηλαδή μια πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια από όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν. Ο ένας παρέδιδε στον άλλον και το πήγαινε ακόμα πιο χειρότερα. Και άρα από αυτή την κατάσταση λοιπόν σήμερα πρέπει να βγει ένα συμπέρασμα. Ότι ακριβώς αυτός ο δρόμος κόστους ωφέλους, αυτό που λέει αγορά, που τα συμπεράσματα από την πανδημία, γιατί δεν μιλάει τώρα πρώτη φορά η Νέα Δημοκρατία για την υγεία, μετά την πανδημία μίλησε και λέει να ενισχύσουμε. Τι σημαίνει ενίσχυση? ΣΔΙΤ στην υγεία. Να μπουν ιδιώτες και στο δημόσιο σύστημα υγείας και να μπαίνεις μέσα και να πληρώνεις. Ακριβώς λοιπόν απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, το ΚΚΕ με τη δράση του, την παρέμβασή του και με και έγκαιρα και στο κίνημα, γιατί κοιτάξτε να δείτε, το Εργατικό Κέντρο Λαύριου τον Απρίλιο έβαλε θέμα για την κατάσταση στο Λαύριο, όταν ήθελε η κυβέρνηση να σταματήσει την 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Λαυρίου, το οποίο εξυπηρετεί όχι μόνο τον κόσμο του Λαυρίου, αλλά και τα νησιά απέναντι. Αυτή είναι η κατάσταση. Άρα λοιπόν απέναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα χρειάζεται ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση με ΚΚΕ ακόμα πιο δυνατό την επόμενη μέρα. Καταρχάς βλέπουμε μια συζήτηση η οποία, πιανόμενος από το σχόλιο του κυρίου Γεωργιάδη περί ΕΔΕ και να βρούμε τον υπεύθυνο, και αναζητούμε ένα νέο σταθμάρχη προφανώς, γιατί η συζήτηση είναι αντίστοιχη με τα Τέμπη. Γιατί και εκεί με κριτήριο το κόστος όφελος έφυγαν τόσοι άνθρωποι, και αντίστοιχα στα Τέμπη της ζωής μας, που έχει πολλά Τέμπη η ζωή μας και στην υγεία, διαπιστώνουμε αυτή την κατάσταση. Και το λέμε γιατί η συζήτηση πρέπει να πάει πολιτικά. Ποιοι ευθύνονται που δεν υπάρχει νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική? Ποιος ευθύνεται? Και μάλιστα μετά από μάτι. Όλη η αντιπαράθεση για το μάτι, αλλά νοσοκομείο ούτε μπήκε σαν σχέδιο. Και τα λέμε αυτά γιατί ο σχεδιασμός είναι να κοπούν και άλλα νοσοκομεία στο όνομα της χιλιομετρικής απόστασης. Αυτή είναι σχεδιασμός που είναι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως, επειδή εδώ μιλούν για χρηματοδοτήσεις, πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε ποιος πληρώνει. Για παράδειγμα, το 85% του προϋπολογισμού των νοσοκομείων είναι από ασφαλιστικά ταμεία και τους ασθενείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποιος πληρώνει λοιπόν? Ή 35% στην Ελλάδα είναι ιδιωτικές δαπάνες υγείας.
Τα βάζουμε αυτά γιατί εδώ υπάρχει η συζήτηση για τις χρηματοδοτήσεις. Στο Ταμείο Ανάκαμψης δίνονται ιδιότητες που δεν έχει από την όλη συζήτηση. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να υπάρχει μόνιμο προσωπικό με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι τυχαίο. Ξεχάστηκαν. Δεν ήξεραν τις ανάγκες ότι όταν πας στο νοσοκομείο θα είναι μόνιμος αυτός ο άνθρωπος που μέχρι να μάθει τα κτίρια την επόμενη μέρα απολύεται. Δεν το ξέρουν. Δεν χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι και αύριο και μεθαύριο. Αλλά είναι η λογική κόστους-οφέλους, άνοιξε, κλείσε, μέσα ιδιώτες που το Ταμείο Ανάκαμψης αυτό χρηματοδοτεί. Να γιατί λοιπόν είναι αυτή η κατάσταση και στο Ταμείο Ανάκαμψης χρήμα για τους ομίλους και για το λαό δεν έχει το παραμικρό. Γιατί αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν δείτε και τις μελέτες του Ταμείου Ανάκαμψης, μιλάει κατά βάση για πράσινη μετάβαση και ενεργειακή απόδοση των κτηρίων των νοσοκομείων. Όποιες ανακαινήσεις και αν γίνουν, θα γίνουν σε αυτόν τον προσανατολισμό. Και μπορεί να μην έχεις άλλα βασικά στο νοσοκομείο, αλλά είναι ενεργειακά επαρκές. Άρα λοιπόν είναι μια γραμμή, μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την έχουν υπηρετήσει όλα τα άλλα κόμματα. Σε αυτή τη στρατηγική λοιπόν χρειάζεται την επόμενη μέρα να εναντιωθούμε. Καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι παντοδύναμη αν υπάρχει ισχυρό ΚΚΕ και εργατικό λαϊκό κίνημα που να βάλει εμπόδια μαζί με τους υγειονομικούς, μαζί με τους ασθενείς, μαζί με το εργατικό λαϊκό κίνημα. Απάντηση απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο που λειτουργεί με το κόστος όφελος, που λειτουργεί χωρίς να παίρνει υπόψη ανθρώπινες ζωές. Άρα από αυτή τη σκοπιά σήμερα, αυτή η συζήτηση μπορεί να βγάλει ένας κόσμος συμπέρασμα ότι δεν είναι μόνο τα Τέμπη, είναι συνολικά η ζωή του σπαρμένη με αυτό το κριτήριο και ακριβώς πρέπει να αναντιωθεί σε αυτή τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κεφαλαίου και των κομμάτων αυτών. Κοιτάξτε, το 22 έτρεχε η ανάπτυξη 6,5%. Τούμπανο η ανάπτυξη, ρεκόρ στον τουρισμό, είδε χαίρε ο λαός που του τελειώνει ο μισθός από τα 10-15 του μήνα. Είδε μισθούς, ας πούμε, για παράδειγμα στον τουρισμό. Τα λέμε αυτά γιατί εδώ υπάρχει ανάπτυξη και στα καλύτερά της, αλλά ο λαός από αυτή την ανάπτυξη δεν παίρνει τίποτα. Όχι μόνο παίρνει νέες απώλειες και πας και όλη αυτή την τραγωδία που ζει το εργατικό λαϊκό νοικοκυριό. Άρα λοιπόν, μπροστά τι έχουμε, η πρόβλεψη είναι για 2%. 2,2 εκεί για την επόμενη χρονιά ανάπτυξη. Τώρα μην δεν έχω. Και πάμε προσεχώς και για νέα κρίση. Αυτά λένε οι αναλυτές διεθνείς κτλ. Τι σημαίνει αυτό? Ήδη μιλούν για η αιρινή έκθεση της Κομισιόν που λέει για πάγωμα τριετιών, για διεύρυνση της φορολογικής βάσης, πληστηριασμούς, 700.000 πληστηριασμοί. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας δρόμος εδώ. Και αυτά τα διθυραμβικά για την ανάπτυξη κρίνονται στο πέραμα που είχαμε ένα νεκρό και δύο σακατεμένους. Και οι εργαζόμενοι δούλευαν χωρίς υποχρεωτική συλλογική σύμβαση. Και με την πάλη τους και τον αγώνα τους διεκδίκησαν και είναι μια ανάσα να υπογράψουν και να είναι υποχρεωτική η συλλογική σύμβαση που έχει υπογραφεί από το 17 και δεν είναι υποχρεωτική ακόμα. Στην κατά τα άλλα ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης. Ή για παράδειγμα, σήμερα βιώνουμε πληστηριασμούς. Αυτές τις μέρες πάνω από 15 οικογένειες υπερασπίστηκε το εργατικό λαϊκό κίνημα με μπροστάριδες στους κομμουνιστές βουλευτές, αυτούς που εκλέχθηκαν για μια μέρα, που μπήκανε μπροστά για να αποτρέψουν πληστηριασμούς. Και την ίδια ώρα συζήτηση για τους φόρους και φοροαπαλλάσσονται οι βιομήχανοι και εφοπλιστές που έχουν 50 φοροαπαλλαγές, που έχουν αναβαλλόμενο φόρο οι τράπεζες και ακριβώς ο λαός πληρώνει με όλους τους τρόπους ακριβώς αυτό το πλούτο που παράγεται, τον οποίο δεν καρπώνεται. Άρα λοιπόν σήμερα απέναντι και στην επόμενη κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που την επόμενη μέρα στα στρατηγικά, στα κύρια θα συμφωνούν με βάση το υπερμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης, κατά τη δήλωση και του Πρωθυπουργού, νομίζουμε ότι το κρίσιμο είναι τι αντιπολίτευση θα έχει, πόσο προετοιμασμένος θα είναι ο λαός να τους αντιμετωπίσει. Μάλιστα. Και με ένα πολύ πιο δυνατό κουκουέ μπορεί να τα καταφέρει.